Τα μυαλά σας, βάλτε μέσα γνώσεις, θα τις χρειαστείτε μεθαύριο. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχισμένη καινούργια χρονιά. Άνοιξε ξανά σήμερα περίπου μετά από 1,5 χρόνο το 21ο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λουκά και οι μικροί μαθητές πήραν ξανά τις θέσεις τους στην πρωινή προσευχή και τις τάξεις τους. Συγκεκριμένα σήμερα το πρωί έγινε αγιασμός στο σχολείο μετά την αποπεράτωση των εργασιών, όπου μεταξύ άλλων έδωσαν το παρόν η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Τζάζαρης Θεόδωρος και ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας Κουράκος Γιώργος, καθώς και γονείς και κηδεμόνες. Μάλιστα, του αγιασμού ακολούθησε η βράβευση μαθητών που αρίστευσαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά το σχολικό έτος 2015. Θα ήθελα να κάνουμε και μια βράβευση των μαθητών οι οποίοι διακρίθηκαν την περσινή χρονιά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τους επιδοθούν τα αριστεία. Η Διαμαντή Μαρία Κυριακή του Δημητρίου. Η φυσική ήταν το αγαπημένο μου μάθημα, Μαρία, και η χημεία. Να συνεχίσει έτσι, μωρό μου, και σου εύχομαι πω από το αφαιρετικέ. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο θα σου είσαι. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Δικό μας παιδί. Ναι. Χαίρεσαι. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευχάριστα, διότι δεν θα έχουμε πλέον την ταλαιπωρία των μαθητών της μεταφοράς. Πέρα όμως από την ταλαιπωρία, εκείνο το οποίο θα μπορούσα να πω βάραινε σε εμάς τους εκπαιδευτικούς ήταν η ασφάλεια των μαθητών. Αυτό, ερχόμενοι πάλι στο σχολείο μας, λύνεται το πρόβλημα και έτσι τα παιδιά μπορούν με ασφάλεια να πηγαίνουν στο σχολείο. Επίσης πιστεύω και απευθυνόμενος στους γονείς που πήραν τα παιδιά κατά την περσινή χρονιά λόγω της μεταφοράς του σχολείου, με την καινούργια χρονιά να επιστρέψουν για να δυναμώσει πάλι το σχολείο μας. Γιατί λόγω της μεταφοράς του σχολείου είχαμε απώλειες περίπου 30 με 40 μαθητές οι οποίοι μετεγράφηκαν σε άλλα σχολεία, αν και θα έπρεπε λόγω της διεύθυνσης κατοικίας να έρχονται στο σχολείο μας. Λοιπόν, θερμά θα παρακαλέσω όλους τους γονείς να επιστρέψουν στα παιδιά για να δυναμώσει το σχολείο μας. Μόλις αναλάβαμε, πληροφορηθήκαμε το πρόβλημα του σχολείου που είχε πρόβλημα στα στατικά του και δεν τολμήσαμε να βάλουμε μέσα τα παιδιά, γιατί με ένα σεισμό ποιος το διακινδυνεύει τόσα παιδιά μέσα. Λοιπόν, είχαμε δίκιο που το κάναμε, γιατί κατά τη διάρκεια των εργασιών που αποκαλύφθηκαν οι κολόνες και τα σίδερα στις κολόνες, αποκαλύφθηκε ότι το σχολείο στηριζόταν σε οδοντογλυφίδες, ας το πω έτσι. Η μηχανική της εποχής του 80. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έπρεπε ή να περιμένουμε για να το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή να το κάνουμε με έξοδα του Δήμου. Το ΕΣΠΑ το πρόγραμμα κύριος είδε πότε. Δεν ξέρουμε πότε. Λοιπόν, ο Δήμος από δικά του έξοδα μέσα στην πρώτη χρονιά διοίκησης, το 5ο γυμνάσιο και το 21ο δημοτικό, με δικά μας λεφτά, χωρίς βοήθεια από πουθενά, με καβαλιώτες εργολάβους, το κάναμε, τα τακτοποιήσαμε και να που σήμερα τα παιδιά είναι πίσω. Βέβαια, για να έρθουν τα παιδιά πίσω, δούλεψαν πολύ. Παραδίδουμε για χρήση σήμερα. Αισθάνομαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε, ας πούμε, με το πρόγραμμα της στατικής επάρκειας του σχολείου, ούτως ώστε να είναι ασφαλές, με τη μεταφορά του σχολείου στο 22ο στο Φλορέξ για 1,5 χρόνο περίπου, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση τα παιδιά να επιστρέφουν πίσω στο σχολείο τους. Έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν θέλω εγώ να αναφέρω ιδιαίτερα σε κάποιον, όλος ο Δήμος συνέβαλε στην προσπάθεια αυτή και σήμερα τα παιδιά επέστρεψαν στο σχολείο.